Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί ο κύριος Ιησούς δεν απάντησε στο ιερή στο ναό στη Ιερουσαλήμ όταν το ρωτούσα με ποια εξουσία κάνει όλα αυτά που κάνει ο κύριος Ιησούς σαν κήρυγμα, θεραπεία και ταύμα. Αλλά ο κύριος δεν τον απάντησε. Για ποιο λόγο? Αρχίζουμε πρώτα να διαβάζουμε, επειδή αυτή είναι διδάγματα και μαθήματα για κάθε ένα που θέλει να γνωρίσει ο Θεός πραγματικά όπως είναι. Επειδή αυτοί οι ιεροί ήταν ιεροί του Θεού, αλλά όταν ο Θεός εισαρκώθηκε δεν μπορούσαν να γνωρίζουν. Γιατί? Επειδή ζούσαν με θρησκεία, συνήθεια και ρουτίνα χωρίς κοινωνία με το Θεό προσωπικά, με το Άγιο Πνεύμα. Αρχίζουμε πρώτα να διαβάζουμε όπως είναι γραμμένο. Συνέβηκε εκείνη την ημέρα. Είναι το Ευαγγέλιο κατά Λουκά 20, εδάφιο 1, αρχίζουμε. Και σε μια από τις ημέρες εκείνες, ενώ αυτό δίδασκε το λαό, δηλαδή ο κύριος Ιησούς, μέσα στο ιερέο και το ευαγγελιζόντα, ήρθαν ξαφνικά η αρχιερέα και η γραμματεία μαζί με το πρεσβύτερο και το είπα λέγοντα, πες μας με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος είναι που σου έδωσε αυτή την εξουσία. Και αποκρινόμενο είπε προς αυτούς, δηλαδή ο κύριος αποκρίθηκε, θα σας ρωτήσω και εγώ ένα λόγο και πείτε μου, το βάπτισμα το Ιωάννη ήταν από τον ουρανό ή από τους ανθρώπους? Και εκείνη συλλογίστηκα, δηλαδή η ιερή συλλογίστηκα μέσα του λέγοντα ότι αν πούμε από τον ουρανό τα πει γιατί λοιπόν δεν πιστέψατε σε αυτό, και όμως πούμε από το ανθρώπο ολόκληρο ο λαό θα μας λιτοβολήσει επειδή είναι πεπισμένο ότι ο Ιωάννη ήταν προφήτη. Και αποκρίθηκα ότι δεν ξέρω από πού ήταν. Και ο κύριος Ιησούς είπε πως αυτό και ο Ιησούς είπε σε αυτούς, ούτε εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Αυτά που σας διάβαζα τώρα ήταν αυτό που συνέβηκε εκείνη την ημέρα μέσα στο ναό ιερό που μπήκε ο κύριος Ιησούς ευαγγελιζόντα και δίδασκε το λαό που ήταν εκεί τα μηνύματα του Ευαγγελίου. Και αρχιερείοι και γραμματέοι που ο Θεός το διόριζε, δηλαδή ο ίδιος το διόριζε στην πρώτη διαθήκη, που δεν το αναγνώριζα όταν ήρθε με μορφή άνθρωπο, τότε ήθελε να μάθει με ποια εξουσία πραγματικά κάνει όλα αυτά που κάνει ο κύριος Ιησούς, επειδή δεν μπορούσε να το αναγνωρίζει, επειδή δεν είχε αποκάλυψη, αλλά ήθελα να μάθω με τα φυσικά του μάτια και διανοήματα τι συνέβη. Δηλαδή σηκίστηκα υπερβολικά και είχα το ρώτησα, πες μας με ποια εξουσία τα κάνεις όλα αυτά, διδάσκει τώρα μέσω ναό και ευαγγελίζει και κάνει θεραπεία και ταύματα όπως έκαμε πάνω. Με ποια εξουσία ήθελε να μάθει, επειδή εκείνη σαν ιερή ήξερα ότι πήρα εξουσία από το Θεό που το διόρισα μια φυλή από 12 φυλές του Ισραήλ για να είναι ιερή. Αλλά για το κύριο Ιησού σηκίστηκα, δηλαδή όταν ο Θεός έγινε άνθρωπο δεν τον αναγνώριζα, τότε σαν άνθρωπο που τον έβλεπα μπροστά του το ρώτησα με ποια εξουσία το κάνεις όλα αυτά που κάνεις. Ας πούμε ήθελα ο κύριος να τον απαντήσει. Πού βρήκε αυτή την εξουσία για να κάνει όλα αυτά που κάνει, που διδάσκει, ευαγγελίζει και κάνει ταύμα. Όμως ο Κύριος, επειδή είναι ο Θεός ον πάσοφο, δεν του έδωκε απάντηση για να παρουσιάσει τον εαυτό του ότι εγώ είμαι ο Θεός που παρουσιάστηκε. Απλώς του έδωκε επίσης άλλη ερώτηση, το ρώτησα πάνω, ώστε εκείνη μήπως θα μπορούσα να έχω μια κατεύθυνση, δηλαδή τα πανσοφία, η ερώτηση που τους απάντησε ο κύριος Ιησούς σύμφωνα με την ερώτηση που έκαμα ιερή σε αυτό. Δηλαδή η ιερή έκαμε απάντηση και ο κύριος Ιησούς επίσης απάντησε με ερώτηση σε εκείνο ώστε να του δώσει κατεύθυνση. Ίσως θα μπορούσα να ζητήσω κάτι από το Θεό με την αποκάλυψη, επειδή ο Κύριος ήθελε εκείνο να γνωρίζει στην παρουσία του με την αποκάλυψη και όχι με διανοητική διδάγματα. Γι' αυτό τον απάντησε με ερώτηση επίσης, ότι και εγώ να σας ρωτήσω, το βάπτισμα το Ιωάννη Βαπτιστή ήταν από τον ουρανό ή από τους ανθρώπους? Επειδή και οι ιεροί του Ισραήλ, όταν ήρθε ο Ιωάννη Βαπτιστή, επειδή ο Ιωάννη Βαπτιστή ήταν αποσταλμένο από το Θεό, δηλαδή
επερπατούσε με την οδηγία του Άγιο Πνεύμα με την Αποκάλυψη, αλλά οι άνθρωποι τη θρησκεία δεν το αναγνώριζα επίσης, τον απέρριψα, δηλαδή τον αποκάλεσα με πάρα πολύ διαφορετική ονόματα, ότι έχει δαιμόνια, επειδή δεν είχα αποκάλυψη από το Θεό για να γνωρίζει ποιος ήταν ο Ιωάννη Μπαπτιστή. Απλώς για εκείνο ο Ιωάννη Μπαπτιστή ήταν κάποιος που εμφανίστηκε από πουθενά, γι' αυτό τον αποκάλεσε ότι έχει δαιμόνια. Γι' αυτό ο Κύριος του το ρώτησε ότι το μπάπτισμα του Ιωάννη Μπαπτιστή ήταν από τον ουρανό ή από τους ανθρώπους. Αλλά οι ιεροί απάντησαν δεν το αναγνωρίζουμε, επειδή σκέφτηκαν μέσα τους ότι αν απαντού ότι ήταν από τον ουρανό, τότε ο Κύριος θα τους έλεγε γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Αλλά αν λένε ότι ήταν από τους άνθρωπο, φοβώντα ότι οι άλλοι άνθρωποι που πίστεψαν στον Ιωάννη Μπαπτιστή θα το λιτοβολήσουν, δηλαδή θα έρθουν εναντίον του με αντίρρηση που τα κάνουν, τότε απάντησα ότι δεν ξέρουμε. Δηλαδή αυτή ήταν η πασοφία του Θεού, του Κύριου Ιησού Χριστό, που τον απάντησε με ερώτηση, στην ερώτηση που εκείνο ρώτησε τον Κύριο Ιησού. Επειδή ο Κύριος ήθελε εκείνη να το αναγνωρίζει με την αποκάλυψη και όχι με διανοητικά λόγια. Γι' αυτό η πίστη, η αληθινή πίστη, δεν βασίζεται σε διανοητικά λόγια, αλλά με την αποκάλυψη από το Θεό στον άνθρωπο. Οι ιεροί όμως που διόρισε ο Κύριος προσωπικά στην πρώτη διαθήκη, δεν είχα κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό δεν μπορούσα να γνωρίσω το Θεό όταν ήρθε με μορφή άνθρωπο. Άρχιζε να το ρωτάνε με ποια εξουσία τα κάνει όλα αυτά, δηλαδή άρχιζε να ψάχνει σαν να τον κρίνει ποιος είσαι εσύ και με ποια εξουσία τα κάνει όλα αυτά. Αλλά ο Κύριος με την πασοφία του δεν τον απάντησε ποιος είναι εκείνο, επειδή ήθελε εκείνο να τον αναγνωρίζουμε την αποκάλυψη και όχι με διανοητικά ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό δεν τον απάντησε, για να του δίνει κατεύθυνση με την ερώτηση που του ερώτησα, αλλά εκείνη επίσης σηκίστηκα και δεν το αναγνώριζα αντίρρηση μέχρι που τον παρέδωσε το Σταυρό και ο ίδιος επίσης δέχτηκε επειδή ήταν τέλησή του να ανεβεί για να θυσιαστεί για τους αμαρτωλούς. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτοί που πείσα τον Κύριο Ιησού το Σταυρό, δηλαδή παρέδωσε τον Κύριο Ιησού να σταυρωθεί από το Ρωμαίο στη Ιερουσαλήμ, δεν ήταν ο λαό ή η πιστή απλή, αλλά ήταν οι ιεροί, δηλαδή εκείνοι που ήταν στη θρησκεία. Επειδή δεν το αναγνώριζα, δηλαδή δεν αναγνώρισα το Θεός του εξαιτία τη θρησκεία, δεν είχα αποκάλυψη, τότε σηκίστηκα, όπως στην περίπτωση που σας διάβαζα τώρα, ήταν μια μεγάλη σήκηση, δηλαδή ο Κύριος δίδασκε το ιερέο στον ναό, αλλά εκείνη ήθελα να μάθει πώς το κάνει αυτό, ποια είναι εξουσία για να διδάσκει εκείνο. Δηλαδή άρχισα να τσίρισει, επειδή δεν αναγνώριζα τον Κύριο Ιησού, τότε άρχισα να συζητώ και να κρίνει τον Κύριο Ιησού με ποια εξουσία τα κάνει όλα αυτά. Αλλά ο Κύριος με την πασοφία του δεν τον απάντησε, δηλαδή δεν σύστηνε τον εαυτό του προσωπικά, ότι εγώ είμαι ο Θεός που είτε με μορφή σάρκα, επειδή ήθελε εκείνο να το αναγνώριζα με την αποκάλυψη και όχι με σύστητη, όχι με τη φανέρωση στα λόγια του. Δηλαδή αποκάλυψη το Θεό είναι που κάνει τον άνθρωπο πραγματικά να φαίνεται ο αληθινό πιστό. Επειδή ο αληθινό πιστό πρέπει να ακούει το Θεό τα του μιλάει. Αλλά ο άνθρωπο που ζει με θρησκεία δεν ακούει το Θεό. Κάνει μόνο συνήθεια και ρουτίνα κάθε μέρα και συνέπεια είναι δεν τα αναγνωρίζει όταν ο Θεό φανερώνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να αναγνωρίζει όταν ο Θεό παρουσιάζεται με διαφορετική μορφή να αναενεργεί. Αυτή είναι συνέπεια τη θρησκεία. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που ζουν στη θρησκεία δεν καταλαβαίνουν όταν το Άγιο Πνεύμα κινεί. Αυτό είναι διδάγματα για κάθε ένα. Πρέπει να αναγνωρίζουμε γενιέ σε γενιέ. Όλοι οι άνθρωποι που τα συνεχίζουν να ζουν με τη θρησκεία τα αναγνωρίζει το όνομα του Θεού ρητορικά. Τα ξέρει για το Θεό ρητορικά, αλλά όταν ο Θεός ενεργεί μπροστά του, δεν μπορούν να αναγνωρίζει, επειδή δεν έχουν αποκάλυψη. Δηλαδή, τα αρχίζουν να κάνουν ακόμα αντίρρηση.
Όπως έκαμε στο κύριο Ιησού τότε και σήμερα συνεχίζουν να γίνουν, οι άνθρωποι της θρησκείας σήμερα κάνουν αντίρρηση στον Άγιο Πνεύμα χωρίς να έχουν πάρα μικρή ιδέα. Δηλαδή όταν ο Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στους άνθρωπο που κηρύττει το Ευαγγελίο, μέσα στον άνθρωπο που θεραπεύει τους άνθρωπους, μέσα στον άνθρωπο που κάνει ταύμα, αλλά οι άνθρωποι της θρησκείας εξαιτίας της μη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, εξαιτίας της έλλειψη αποκάλυψη, δεν μπορούν να καταλάβουν και αντιστέκεται στο Άγιο Πνεύμα χωρίς να έχουν παρά μικρή ιδέα. Δηλαδή κάνουν αντίρρηση στο Άγιο Πνεύμα μέσα στους άνθρωπο εκείνο, αλλά χωρίς να αναγνωρίζει ότι είναι έναν τόσο θεό που κάνει αντίρρηση, αλλά τα πιστεύω ότι είναι πιστοί στο Ιησού Χριστό επειδή έχω όνομα Χριστιανό, αλλά χωρίς να έχω παρά μικρή ιδέα ότι αντιστέκεται στο Χριστό που είναι Άγιο Πνεύμα σήμερα και κινεί και ενεργεί και θεραπεύει όπως θέλει σύμφωνα με την κυριαρχία του. Γι' αυτό η ζωή της θρησκείας είναι μια ζωή που κρατάει τον άνθρωπο σαν τυφλό στη κίνηση του Θεού, είναι τη ζωή που κρατάει τον άνθρωπο σαν τυφλό να μην αναγνωρίζει τα τελήματα του Θεού και να μην αναγνωρίζει πότε ο Θεός μιλάει και πώς ενεργεί ο Θεός, τη κίνηση του Θεού και όταν ο Θεός φανερώνεται με διαφορετική μορφή, οι άνθρωποι της θρησκείας δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να το αναγνωρίζει επειδή ζει με συνήθεια και ρουτίνα. Ενώ ο Θεός δεν περιορίζεται. Ο Θεός είναι ο πάσοφο Θεός με ποικίλην τρόπο μορφή παρουσιάζεται και μιλάει, φανερώνεται. Άρα ο άνθρωπο που ζει με συνήθεια και θρησκεία είναι ο άνθρωπο που τα ζει τυφλό. Όταν ο Θεός φανερώνεται δεν τα έχει παρά μικρή ιδέα. Αυτό συμβαίνει σε όλοι οι άνθρωποι της θρησκείας μέχρι σήμερα, μέχρι την γενιά όπως έγινε τους άνθρωπο της θρησκείας στο Ισραήλ. Αυτή είναι μαθήματα, διδάγματα για κάθενα για να βλέπουν πως η θρησκεία είναι μεγάλη καταστροφή, συνέπεια, ιδεολογία που οι άνθρωποι δημιούργησαν στο όνομα του Θεού. Αναγνωρίζει για το Θεό ρητορικά, αλλά χωρίς να έχουν αποκάλυψη από το Θεό, χωρίς να ακούνε το Θεό προσωπικά, δηλαδή θεωρεί το Θεό σαν ένα πρόσωπο που είναι ιστορικό, που δεν μιλάει πια, ενώ ο Θεός μιλάει δεν περιορίζεται, επειδή δεν έχει τέλος ο Θεός, είναι ανεσυγνίαστο, αλλά μόνο με την αποκάλυψη είναι που κάποιος αναγνωρίζει την κίνηση του Θεού, πώς μιλάει ο Θεός, πώς φανερώνεται, μόνο με την αποκάλυψη. Όχι με διανοητική λογικά, όπως η θρησκεία προσπαθούν να ζουν, όπως εκείνη η ιερέα ήθελα, επειδή σηκίστηκα και ήθελα να μάθω ποιος είσαι εσύ, με ποιο εξουσία τα κάνεις όλα αυτά, αλλά ο Κύριος δεν τον απάντησε, δεν το σύστηνε τον εαυτό του, επειδή ήθελε εκείνο να τον αναγνώριζα με την αποκάλυψη και όχι με ανθρώπινη λογικά. Το ίδιο συμβαίνει και θα γίνει σε κάθε ένα από εμάς και από εσάς. Γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίζετε όταν εξητάει πραγματικά να αναγνωρίσει το Θεό. Συνειδητά η καρδιά σου είναι πρότιμη, τότε τα φανερώνει ο Θεό τον εαυτό του σε σένα. Τότε τα αποκαλύψει ο Θεό τον εαυτό του σε σένα. Και ακόμα αν είσαι ιερέα, πρέπει να γυρίσει η παρουσία του Θεού. Πρέπει να αρχίσει η κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Η θρησκεία, είτε η τίτλο ιερέα, δεν μπορεί να σώζει κανένα. Αλλά μόνο προσωπική κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα είναι που σώζει κάθε ένα από εμάς. Όπως εκείνη η ιερέα δεν μπορούσα να γνωρίσω το Θεό και αμάρτησα επειδή απιστούσα μέχρι που το παρέδωσε για το Σταυρό και τελειματικά δέχτηκε. Όλα αυτά ήταν εξαιτίας της έλλειψη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα που τον ανάγκαζε να φέρει τον Κύριο μέχρι το Σταυρό με απιστία, επειδή πνευματικά ήταν τυφλή. Επειδή όταν ο άνθρωπο, ένα άνθρωπο που αποκαλείται πιστό, έχει θρησκεία και έχει όνομα του Κυρίου, αλλά δεν ακούει το Θεό προσωπικά και δεν έχει αποκάλυψη από το Θεό, τότε πνευματικά είναι τυφλό. Και πνευματικά τύφλωση είναι μεγάλη αποστασία που οδηγεί στον άνθρωπο στην απώλεια χωρίς να έχει παρά μικρή ιδέα. Απλώς τα έχει θρησκεία φαινομενικά και τα νομίζει ότι είναι καλά, είναι πιστό, όμως ο τέλος είναι που όλα τα γίνει φανερά ότι δεν ήταν πιστό, απλώς ήταν σε αποστασία και τότε τα είναι επίσης αργά. Γι' αυτό πριν γίνει αργά, κάθε άνθρωπο έχει πρόσβαση με την ευκαιρία που δίνει ο Θεός να ζητήσει αποκάλυψη από το Χριστό που είναι ο Άγιο Πνεύμα σήμερα.
Επειδή ο Θεός δεν αναγνωρίζεται με διανοητικά διάνοια, ας δούμε μόνο παράδειγμα όπως συνέβη και στο Ισραήλ. Αυτό είναι για κάθε ένα διδάγματα επίσης. Επειδή ο άνθρωπος που δεν ακούει το Θεό προσωπικά, που δεν έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα που είναι Χριστό σήμερα, δεν έχει μαρτυρία, δεν λαμβάνει μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα, τότε είναι τυφλό. Χρειάζεται θεραπεία. Ας έρθει κοντά, ας ζητήσει το Θεό με πρότιμη καρδιά παντού όπου βρίσκεται, ο Θεός αποκαλύπτεται σε αυτό. Και αν οποιοδήποτε τίτλο ανέκει στη θρησκεία δεν έχει σχέση. Αλλά επειδή η σωτηρία είναι προσωπική σχέση σε κάθε ένα, ανεξάρτητα από το τίτλο που έχει στη θρησκεία με το Άγιο Πνεύμα, με το Χριστό. Επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτη, αλλά ο άνθρωπο που τον πλησιάζει κοντά συνειδητά με αλήθεια, ο Θεός φανερώνεται σε αυτόν τον άνθρωπο, αποκαλύπτεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο απλό άνθρωπο μπορεί να έχει μεγάλη αποκάλυψη από το Θεό, αλλά ο ιερέα που έχει τίτλο ιερέα στο Θεό δεν τα έχει καμία αποκάλυψη, δηλαδή δεν ξέρει τίποτε, απλώς έχει μόνο όνομα και τίτλο ιερέα. Γι' αυτό τα φαινόμενα δεν μετράει, αλλά η σχέση σου, κοινωνία σου με το Άγιο Πνεύμα, με το Χριστό, είναι σωτηρία και είναι που τα αποκαλύπτεται ο Θεός σε σένα και τα βλέπει και τα ακούεις κάτι που οι άλλοι δεν ακούνε και τα καταλάβεις κάτι που ο ιερέα ακόμα δεν καταλαβαίνει. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτη, αλλά σε καρδιά που είναι πρότιμη αποκαλύπτεται ο Θεός. Με το ίδιο τρόπο όπως όταν εισαρκώθηκε γεννήθηκε στη Φάτνη, αντί στο παλάτι, το ίδιο συμβαίνει. Ο άνθρωπος που δεν τον υπολογίζει κανένα και ζητάει το Θεό πραγματικά, εκεί τα φανερώνει και τα αποκαλύπτεται ο Θεός. Πρέπει να γνωρίσουμε. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτη. Αυτή ήταν παράδειγμα που έδωσε συγγέννηση του, δηλαδή όταν ενσαρκώθηκε. Για σήμερα σας αφήνω εδώ. Η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.